η σωτηρία και πάλι πίσω στο ΕΚΑΒ. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα ξεκίνησε η επίσχεση εργασίας γιατί ζητούν τα δεδουλευμένα τους, τις αργίες, τις αποστολές εκτός έδρας όπου καλούνται οι τραυματιοφορείς να βάλουν χρήματα από την τσέπη τους προκειμένου να πληρώσουν ακόμη και τη διαμονή. Τα προβλήματα που έχει το ΕΚΑΒ άλλωστε τα γνωρίζουμε. Έχουμε κάνει άπειρα ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το θέμα. Τεράστιες οι ελλείψεις. Πολύ παλιά τα ασθενοφόρα, με όλο προβλήματα. 70 ασθενοφόρα αυτή τη στιγμή είναι για την Αθήνα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν όλους όσους έχουν ανάγκη. Όπως όμως καταλαβαίνουμε, επειδή διανύουμε καλοκαιρινή περίοδο και λόγω των αδειών, αυτά θα μειωθούν αυτομάτως στα 50. Και εκεί δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, για να μην πιάσουμε και το θέμα των νησιών, που το ξέρουμε με τις ελλείψεις που υπάρχουν και εκεί. Ζητούν λοιπόν 120 ασθενοφόρα τουλάχιστον να υπάρχουν εδώ στην Αθήνα για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα λειτουργήσουν τα πράγματα πιο ομαλά. Περιμένουν και μία απάντηση από τον Υπουργό για να δούνε τι θα γίνει τουλάχιστον με τα δεδηλευμένα τους και πότε θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα τα οποία δεν τους έχουν καταβληθεί από το Δεκέμβριο του 2014. Μία λωρίδα κλειστή εδώ στη Μεσογείο. Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Συνοδεία ασθενοφόρων και μηχανών του ΕΚΑΒ. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο στη βάση των ΕΚΑΒ για να συνεχίσουμε και εκεί το ρεπορτάζ, Άννα. Μάλιστα, λοιπόν.